984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στα 36.246 χθες τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. Στο κόκκινο και το σύνολο των περιφερειακών ενότητων της Κρήτης με 2.338 και 168 ασθενείς στα νοσοκομεία. 138 στις κλινικές COVID και 30 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 27 είναι διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλιών στην Κρήτη σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 56 ασθενείς και ακολουθεί σήμερα το Βενιζέλιο με 41. Ανησυχία προκαλεί την ίδια ώρα η επιστροφή των νοσούντων υγειονομικών με κορονοϊό στην εργασία τους μετά από 5 ημέρες λόγω της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία, όπως επιβεβαιώνει στον 984 ο πρόεδρος του Σωματείου στο Πανεπιστημιακό, Δημήτρης Βρυσαλής. Επιβεβαιώνει επίσης ότι τα μοριακά τεστ δεν μπορούν να τα κάνουν στο νοσοκομείο και οι ίδιοι λόγω κόστους. Στα 30 είναι τα θετικά κρούσματα περίπου στο νοσοκομείο σήμερα. Λόγω κόστους, τεστ PCR, δηλαδή των μοριακών, δεν μπορούν να κάνουν στα νοσοκομεία ούτε οι εξωτερικοί ασθενείς που σπέβδουν εκεί με παρότριση των ιδιωτών γιατρών, καθώς αυτά δεν είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη και έτσι παραπέμπονται σε κέντρα υγείας ή άλλες δημόσιες δομές, όπως λένε οι ιδιώτες γιατροί. Επιστροφή στην εργασία μετά από 5 ημέρες νόσησης και για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, μετά τις αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δείχνουν πως την εβδομάδα 20 με 26 Δεκεμβρίου 10.293 παιδιά και έφηβοι μεταξύ 4 και 18 ετών τιμωρήθηκαν από κορονοϊό, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι η νόσηση που προκαλεί είναι ήπια. Οι δειγματοληψίες από 5 περιφέρειες, Πάτρα, Θεσσαλία, Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη, δείχνουν ότι ο μέσος όρος των κρουσμάτων της Όμικρον είναι κοντά στο 70%, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Θεοκλής Ζαούτης. Η μετάλλαξη Όμικρον κάθε μέρα ισχυροποιεί τη θέση της ως η κυρίαρχη πλέον παραλλαγή του κορονοϊού, αφού, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος χθες, είναι υπεύθυνη για τα 7 στα 10 κρούσματα COVID-19 στη χώρα μας. Κλειδί για την αντιμετώπιση της Όμικρον φαίνεται να είναι η αναμνηστική δόση. Στην Ελλάδα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3.610.000 εμβολιασμοί τρίτης δόσης, ποσοστό 62% επί των δικαιούχων, και σχεδόν 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 17% των δικαιούχων. Θετικό κρούσμα κορονοϊού σε νοσηλεύτρια του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων καταγράφηκε κατά τον έλεγχο του προσωπικού. Η περίληκη γυναίκα εμβολιαστεί με υποκείμενα νοσήματα που νοσηλευόταν στην κλινική COVID του Βενιζελίου Νοσοκομείου έφυγε χθες βράδυ νικημένη από τον κορονοϊό. Περίπου στα 50 ευρώ θα οριστεί η τιμή των μοριακών τεστ κορονοϊού, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Η υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σήμερα και κανείς δεν θα μπορεί να υπερβεί τη νέα αυτή τιμή, όπως προκύπτει για διατίμηση. Κινδύνος για την αξιοπιστία, την ίδια ώρα των τεστ για τον κορονοϊό μπορεί να δημιουργήσει υπεραιτέρω μείωση της ανώτατης τιμής που σχεδιάζει η κυβέρνηση, λέει από την πλευρά του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σημειώνοντας ότι η τιμή χρέωσης για την εξέταση PCR στη χώρα μας κινείται στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς καλύπτει τα έξοδα των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιατρείων. Γεγονός που εγγυάται και την ορθή διεξαγωγή του εργαστηριακού ελέγχου αλλά και την ποιότητα του αποτελέσματος προσθέτει. Σήμερα οι αποφάσεις για την ημερομηνία λειτουργίας των σχολείων, την πρόταση των λοιμοξιολόγων αναμένει το Μέγαρο Μαξίμου, στο τραπέζι των ειδικών οι αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα Φρανία. Ο αριθμός των κρουσμάτων του τελευταίου 48ωρου και η αποτύπωση αυτών των αριθμών στο σύστημα υγείας θα κρίνουν την τελική απόφαση. Ας αφήσουμε προς το παρόν τις τέταρτες δόσεις των εμβολίων και ας εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στον εμβολιασμό τουλάχιστον 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έως τον Ιούλιο, ζητεί επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ενώ στο Ισραήλ οι αρχές προχωρούν στη χορήγηση της τέταρτης δόσης, όχι μόνο στους ανοσοκατασταλμένους, αλλά πλέον και σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί για την επάρκεια των εμβολίων και την προσφορά τους σε όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού στον πλανήτη.
Νωρίτερα ξεκινά φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ που δημοσιεύθηκε παραμονή του νέου έτους. Καλούνται επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως στις 28 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων αλλά και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2021. Οργή του ενίου δικτύου συνταξιούχων για τις μειώσεις σε χιλιάδες συνταξιών αναπηρίας και χειρίας που φέρνει η εγκύκλειος Παναγιώτη Τσακλόγλου. Ζητά από την κυβέρνηση να την ανακαλύψει επιγόντως όπως και να ψηφίσει διάταξη με την οποία το 70% που δίδεται σε συντάξεις χειρίας για 3 έτη να συνεχίζεται και εφεξής και να μην περικόπτεται στο 35% μετά την τριετία. Παράλληλα, καταγγέλει ότι το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε μια ευθέρετη ερμηνεία του νόμου Κατρούγκαλο. Δρεμή κατηγορώ του καθηγητή εργατικού δικαίου Αλέξη Μητρόπουλου μέσω του 1984 τόσο για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πρόκειται για νόμο επιθετίας Κατρούγκαλου, όσο και τη σημερινή κυβέρνηση και τη στάση Χατζηδάκη, καθώς οι αλλαγές που εφαρμόζονται αλλάζουν άρδιν την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων και βάλουν περισσότερο το βιωτικό τους επίπεδο. Επιδοτήσεις των τιμών ρεύματος στοχευμένες κατά προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και με κριτήρια την ακίνητη περιουσία ώστε να μείνουν εκτός εξοχικά και δεύτερες κατοικίες. Ανακοινώνει η κυβέρνηση για τους πρώτους και για τους πρώτους μήνες του νέου έτους εντός των ημερών. Σε συμφωνία με ευνοϊκούς όρους κατέληξαν χθες μετά από μακρές διαπραγματεύσεις η ΔΕΠΑ εμπορίας με την Gazprom όσον αφορά στη φόρμουλα τιμολόγησης του φυσικού αερίου με το οποίο προμηθεύει η ρωσική εταιρεία την ελληνική αγορά. Βάσει της συμφωνίας του 2022 το αέριο που θα προμηθεύεται η ΔΕΠΑ θα τιμολογείται με φόρμουλα που θα στηρίζεται σε ποσοστό 80% στο χρηματιστηριακό δίκτυο και 20% στο πετρέλαιο. Φθηνότερη για όλους τους πολίτες από την 1η Ιανουαρίου η κινητή και καρτοκινητή τηλεφωνία καθώς τέθηκε σε ισχύ το νέο ενιαίο και σταθερό τέλος κινητής και καρτοκινητής ύψους 10%. Πρόκειται για την υλοποίηση εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Μέτρου που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριο. Όπως ανακοινώθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία, τα νέοι τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ισχύουν αυτόματα για κάθε σύνδεση κινητού που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του πολίτη. Αφορά σε όλες τις συνδέσεις, είτε δηλαδή πρόκειται για συμβόλαια είτε για καρτοκινητά. Εντός 2 μηνών θα αξιολογήσει το αίτημα για εκταμείευση 3,6 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης Οικομισιών. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, στις 29 Δεκεμβρίου η Ελλάδα απέστειλε το σχετικό αίτημα, το οποίο αφορά 15 ορόσημα που καλύπτουν πολλές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και της πολιτικής προστασίας, των ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της φορολογικής διοίκησης, της δικαιοσύνης της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και του συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου. 2 από τα ορόσημα και τους στόχους αφορούν τα πρώτα βήματα υλοποίησης του δανειακού μέρους των μηχανισμών του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει απερίφραστα τις μονομερείς ενεργείες της Τουρκίας και τις απαράδεκτες εξαγγελίες τις οποίες προέβησαν ο Τουρκός πρόεδρος και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με την περαιτέρω επαναλειτουργία της περιφραγμένης πόλης των Βαροσίων, απαντά ο ύπατος εκπρόσωπος εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιωζέπ Μπορέλ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ναι, μεν αλλά στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 από τον πρώην Υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχοβίτη, καθώς παραμένουν, όπως είπε, στον 1984 αρκετά ερωτήματα αναπάντητα που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα του πρωτογενή τομέα. Επιρρύπτει στην κυβέρνηση την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τον παραγωγικό κόσμο. Κάνει λόγο μόνο για παρουσιάσεις και επισημαίνει πως το Υπουργείο σήμερα δεν απαντά με ποιο τρόπο θα διατηρηθεί η απασχόληση και στο χωράφι και στη μεταποίηση. Πως λείπει ο στόχος της συγκράτησης του πληθυσμού στην Ήπεθρο και παράλληλα η ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσής του. Μιλά για τη μη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, της ποιότητας και της διαφοροποίησης, τα ΠΟΠ και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, αλλά και τη σημασία του κόστους παραγωγής και την θωράκιση απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο πρώην Υπουργός επισήμανε τα παραπάνω μεταξύ άλλων μετά τις δηλώσεις Σπύλιου Λιβανού περί πρότασης ισορροπημένης και συνεκτικής με αναπτυξιακό προσανατολισμό, κοινωνική ευαισθησία και αυξημένη μέριμνα για το περιβάλλον και το κλίμα που κατατέθηκε στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ελληνικής πλευράς.
Εκδόθηκε η οικία με τα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος από το σεισμό της 27ης του Σεπτέμβρη. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν αναστολή συμβάσεων εργασίας, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων, ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών. Ολοκληρώνεται επίσης από την περιφέρεια η καταγραφή των σημειών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την μορφή τους, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της. Καταληκτική τέλος ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και φακέλου είναι η 31 Ιανουαρίου 2022. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επαναπρόσληψη των ξενοδοχοϊπαλλήλων στο ίδιο ξενοδοχείο που εργάζονταν πέρυσι από το σωματείο του στο Ηράκλειο. Έως το τέλος του μήνα, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ξενοδοχείο που εργάστηκαν κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Οι αιτήσεις καθημερινά θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αλλά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων. Στον Άγιο Τίτο θα γίνει ο εορτασμός των Θεοφανίων, όπως ανακοινώθηκε από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης στις 11 το πρωί, ο αγιασμός των υδάτων τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στη Γάβδο θα βρεθεί εν ημέρα των Χριστουγέννων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάκελαροπούλου. Προβληματισμός για τη διεξαγωγή των κυριακάτικων εκλογικών συνεδριάσεων στους Δήμους αλλά και στην περιφέρεια λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Οι συνεδριάσεις αφορούν στην ανάδειξη νέων προεδρίων στα Δημοτικά Περιφερειακά Συμβούλια, καθώς και των νέων μελών των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής για το δεύτερο μισό της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας. Στην παράταση της θητείας των 4 χωρικών αντιπεριφερειαρχών Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, καθώς επίσης και των 3 θεματικών αντιπεριφερειαρχών, οι οποίοι είχαν διατηρηθεί στα πόστα τους κατά τον ανασχηματισμό του περασμένου Μαΐου, προχώρησε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Υπογράφηκε η σύμβαση για την ασφαλτόστρωση των αγροτικών δρόμων Άγιοι 10 Χριστουλιανά και Βαγιονιά Στάβγες από τη Δημοτική Αρχή. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στο έθριο της Λότζια. Εθελοντική αιμοδοσία από τις 4.30 και στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στη Νέα Λικαρνασσό. Συγκεκριμένα 4.30 με 7.30. Διοργανώνεται από το Νηματοκρίτη με τη στήριξη της Ενορίας του Αγίου Νικολάου και τη συνεργασία της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το Κουβέιτ κάλεσε τους πολίτες του να μην μεταβαίνουν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, και να φύγουν εάν βρίσκονται ήδη εκεί λόγω του υψηλού αριθμού μολύνσεων από την παραλλαγή Ομικρόν. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε 5 drones που εκτοξεύθηκαν εναντίον του βασιλείου από τους ιείτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Δύο Ισραηλινοί πιλότοι σκοτώθηκαν και ένας τρίτος στρατιωτικός τραυματίστηκε όταν συνετρίβη χθες στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στη Μεσόγειο. Η παρουσία Κίνα, Βρετανία και Γαλλία δεσμεύθηκαν να εμποδίσουν τη διάθεση των πυρηνικών όπλων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συζήτησε την στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας χθες στα σύνορα με την Ουκρανία με την ομάδα των 9 του Βουκουρεστίου, όπως ανέφερε το State Department σε ανακοίνωσή του. Τη δικαστική δίωξη του Ντόναλντ Τραμπ και του τέους Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο αξίωσε το Ιράν με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τη δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σολεϊμανί με προσωπική εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Ένοπλοι αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Πρωθυπουργό της Αϊτής, Αριέλ Αρνρί, κατά την διάρκεια μιας εκδήλωσης το Σάββατο για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Επιστροφή στη δράση για το πρωτάθλημα της Super League σήμερα. Η αυλή ανοίγει με τις αναμετρήσεις ΠΑΣ Γιάννενα Ιωνικός, Αστέρας Τρίπολης Σόφι Αστέρας, νέο κρούσμα κορονοϊού στον Αστέρα Τρίπολη σήμερα. Αύριο παίζουν Ατρόμητος Βόλους, Λαμία ΑΕΚ, Απόλλωνος Σμύρνης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άρης. 13 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο Πανετολικός και αναβάλλεται το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
Ο Στέλιος Σεραφίδης έφυγε σήμερα από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Ο παίκτης σύμβολο της ΑΕΚ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ήταν πρόεδρος των Παλέμαχων της Ένωσης. Εντάχθηκε στην ομάδα το 1951 σε ηλικία 16 ετών. Το 1972, σε ηλικία 37 ετών, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έχοντας φορέσει την φανέλα της ομάδας για περισσότερους από 300 αγώνες. 984. Ο καιρός. Άστατος καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.